Χαιρετώ, είμαι ο Σπύρος Ζυγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής. Αυτό είναι το κανάλι μου στο YouTube. Είσαστε στο video-learner.com. Κάνω το μάθημα προγραμματισμό υπολογιστών με Python. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα αντικείμενα. Αντικείμενα είναι τα πιο απλά οι μεταβλητές με κάποιο όνομα, τύπου integer, τύπου float, δηλαδή τύπου ακεραίου, τύπου κινητής υποτισολής, δηλαδή πραγματικός αριθμός, μέχρι κάποια πολύπλοκα αντικείμενα που έχουν πολλαπλές μεταβλητές, πολλαπλές ιδιότητες, θα τα δούμε σιγά σιγά. Γενικότερα όλα τα δεδομένα σε ένα πρόγραμμα Python αναπαρίστανται με αντικείμενα ή με σχέσεις μεταξύ αντικειμένων. Παραδείγματος χάρη εδώ πέρα έχουμε μικρά προγραμματάκια, αντικείμενα είναι αυτά, τα οποία είναι το ένα αντιστοιχεί σε ένα άνθρωπο, το άλλο σε ένα shorts, το άλλο σε κάποιο ζευγάρι από γάτια και μαζί τους μπορώ να φτιάξω έναν boxer εδώ πέρα. Και έχει κάποιες ιδιότητες, πράσινα είναι αυτά, μαλακά ή σκληρά, αυτό είναι ένα shorts, αυτό αντιστοιχεί σε ένα human being, σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι άντρας τώρα, κάποιο ύψος και όλα αυτά συνδυάζονται και φτιάχνουν αυτό το αντικείμενο, αυτό το χαρακτήρα που πολλές φορές θα έχετε δει όταν παίζετε κάποια games δικά σας. Και έτσι αυτές οι σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων και με κάθε αντικείμενο να έχει μία ταυτότητα, ένα δηλαδή προγραμματάκι, έναν τύπο, integer, ακεραίου, εντάξει, κινητής υποτισολής, true, false, λογικός και μία τιμή. Τώρα, για παράδειγμα, το 2 είναι αντικείμενο με τιμή 2 και είναι τύπου integer, δηλαδή ακεραίος αριθμός. Μπορεί να υπάρχουν και πολύπλοκα objects, δηλαδή αντικείμενα, τα οποία έχουν κάποιες ιδιότητες εδώ πέρα, να τα κοιτάξτε τα αντικείμενα, ιδιότητες που αλλάζουν, σύμβολο σειρά, εδώ πέρα έχω κινητής υποτισολής, εδώ πέρα έχω πάλι σύμβολο σειρά, το χρώμα, εδώ πέρα έχω πάλι έναν ακέραιο με τις τιμές και εδώ πέρα κάποιες μεθόδους, τι κάνει κάθε αντικείμενο, μπορεί να καλέσει έναν αριθμό, μπορεί να βγάλει μια φωτογραφία, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα, έτσι είναι τα μικρά προγραμματάκια εδώ πέρα, είναι οι μέθοδοι των objects, των αντικειμένων. Τώρα, κάθε μεταβλητή στην Python, προσοχή, λειτουργεί σαν ετικέτα με κάποιο όνομα. Να μια ετικέτα, call, να δούμε αν είναι true ή false, αν είναι αληθές ή ψευδές αυτό, αυτή η μεταβλητή. Και αυτή η ετικέτα χρησιμεύει για να μπορούμε να αναφερόμαστε ή αλλιώς να δείχνουμε σε κάποια αντικείμενα. Δείχνουμε έτσι σε κάποια αντικείμενα. Είναι το δέσιμο. Το pH μπορεί να είναι 3,19 και ο τύπος μεταβλητής είναι ο τύπος του αντικειμένου στο οποίο αναφέρεται. Να εδώ πέρα κάποιες ετικέτες, έχουμε cold, pH, days, text 1, σύμβολο σειρά, temp, ωραία. Και για παράδειγμα με την εντολή νη ίσον 15 εδώ πέρα, δημιουργείται η μεταβλητή με όνομα νη και αναφέρεται στο αντικείμενο με τιμή 15, ένα απλό αντικείμενο, εντάξει, με αυτή την τιμή, το οποίο είναι ένας ακέραιος αριθμός, δηλαδή ακέραιος τύπος δεδομένων. Ο τύπος της μεταβλητής είναι ακέραιος αφού αναφέρεται σε αντικείμενο με ακέραίο τύπο δεδομένων και το σύμβολο ίσον, η εκχώρηση δημιουργεί ένα είδος δεσίματος μεταξύ του αντικείμενου 15, αυτό είναι το αντικείμενο 15, και της μεταβλητής νη, το δένει. Τώρα, αν μεταβληθεί η τιμή μιας μεταβλητής, τότε δεν στοχεύει στην προηγούμενη θέση της μνήμης, αλλά σε καινούργια θέση. Το είχαμε πει και στο προηγούμενο μάθημα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, αν εδώ πέρα βάλω ότι το cold είναι false, και στοχεύει τώρα εδώ πέρα. Okay. Αυτό θεωρείται ελεύθερο πλέον. Εδώ πέρα days γίνονται από 5,25, το pH από 3,19 γίνεται 7,2, το text 1 από hello γίνεται bye, το temp γίνεται 11,7. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα. Στη συνέχεια θέσουμε το νη ίσον 25, η μεταβλητή νη πάβει να στοχεύει στο αντικείμενο με τιμή 15, πάλι εδώ πέρα, να το εδώ πέρα, και στοχεύει εδώ πέρα. Και η συλλογή σκουπιδιών τώρα, αυτά που έχουν μείνει και δεν στοχεύουν πουθενά. Κοιτάξτε, αυτή η συλλογή πρέπει να τα πάρει ένα σκουπιδιάρικο. Κατά τη διάρκεια εκτέλεση ενός προγράμματος, οι μεταβλητές αλλάζουν συνεχώς τιμές, όπως είδαμε και προηγουμένως, και η Python παρακολουθεί όλες αυτές τις τιμές που αλλάζουν και τις διαγράφει όταν πάψουν να υπάρχουν μεταβλητές. Δηλαδή, εδώ πέρα παραμένουν κάποιες μεταβλητές που δεν αναφέρονται σε κάποιες μεταβλητές, άρα θα τις πάρει. Θα γίνει η συλλογή σκουπιδιών, θα έρθει ένα σκουπιδιάρικο και θα τις μαζέψει. Και αυτό ήτανε. Αυτή ήταν η συλλογή σκουπιδιών. Και αυτό θα το μάθαμε με την εισαγωγή στα αντικείμενα, στην Python, να ακολουθούν οι ενσωματωμένες συναρτήσεις από το Spyros Georgios, το video-learner.com και το κανάλι μου στο YouTube. Γεια σας!